Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, πάμε γρήγορα να δούμε τώρα τι συγκλονιστικά είναι τα όσα είπε η αγαπημένη μας Μαρία Μπεκατόρου για τον Αλέξανδρο Νικολαίδη. Και μάλιστα, φίλοι, ναι, με τρεμάμενη φωνή μίλησε για το τι άνθρωπος ήταν ο Αλέξανδρος Νικολαίδη, γνωρίζοντάς τον πριν από 10 χρόνια και αναπτύσσοντας μια ξεχωριστή φιλία μαζί του και με τη σύζυγό του. Μεταξύ άλλων, θα πω μόνο αυτό γιατί θα το δούμε, είπε ότι δεν μπορεί να ξεχάσει όταν έγινε αυτό που έγινε αναφερόμενη στο χαμό του, ότι μίλησε πολλή ώρα με τη Δώρα που της είπε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ γιατί του κρατούσε συντροφιά τις πιο δύσκολες στιγμές. Για πάμε. Το που δεν μπορώ να ξεχάσω ποτέ είναι όταν έγινε όλο αυτό που έγινε και έτσι μιλήσαμε με τη Δώρα για πάρα πολλή ώρα. Μου λέει, θέλω να σου πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Γιατί του κράταγε συντροφιά και στις δύσκολες στιγμές του. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Μαρία μου, θέλω να μου πεις πότε γνώρισες τον Αλέξανδρο Νικολαίδη. Πριν 10 χρόνια. Τότε που συμμετείχαμε και οι δύο στο Ναβαρίνο Challenge και γνωριστήκαμε και συμπαθηθήκαμε αμέσως. Τι ήταν αυτό που σε κέρδισε στον Αλέξανδρο? Μου άρεσε που έβλεπα έναν ψηλό γεροδεμένο άντρα που λες δεν καταλαβαίνει τίποτα, που στην προσωπική επαφή ήταν ένας τόσο γλυκός, μιλίχιος και ευαίσθητος άνθρωπος. Και κάνατε παρέα μετά, κάνατε και οικογενειακός παρέα. Αυτό που έγινε και ήταν πάρα πολύ ωραίο είναι ότι ήταν το ραντεβού μας κάθε χρόνο εκεί, σε αυτή τη διοργάνωση. Ο Αλέξανδρος, με την Δώρα του, στο πρώτο παιδί έγκυο. Μετά στο δεύτερο παιδί, ερχόταν με το μικρό παιδί. Και κάπως έτσι αγαπηθήκαμε ειλικρινά οικογενειακά. Δεν είχαμε επικοινωνία τηλεφωνική πολύ συχνή. Μιλούσα παραπάνω με τη Δώρα, ο Αλέξανδρος είχε και τις δραστηριότητες του. Αλλά ήξερα ότι πάντα είναι εκεί και ξέραν ότι πάντα είμαστε κι εμείς εκεί. Τι είναι αυτό που τον έκανε τόσο ξεχωριστό? Τον έκανε ξεχωριστό η αλήθεια του. Ήταν ένας απόλυτα ειλικρινής άνθρωπος, το ήταν δεν μ' αρέσει, αλλά έτσι είναι. Αλλά είναι ένας απόλυτα ειλικρινής άνθρωπος, ήταν σαν ομπρέλα για τα παιδιά του, για τη γυναίκα του και είμαι σίγουρη ότι αν κάποια στιγμή χρειαζόμουν τον Αλέξανδρο, θα ήταν εκεί να τρέξει για μένα. Υπάρχει κάποια ιστορία που να τον χαρακτηρίζει? Ήξερα προσωπικά πράγματα και προσφορές που έκανε ο Αλέξανδρος, που αυτό το κρατάμε για εμάς. Εγώ νομίζω ότι ο Αλέξανδρος απέδειξε τι άνθρωπος είναι με αυτό που έκανε λίγο πριν φύγει από τη ζωή. Ένας άνθρωπος να έχει το κουράγιο, τη δύναμη ψυχής, να γράψει όλα αυτά που έγραψε για να χαράξει και να ανοίξει το δρόμο και τα μάτια σε όλους εμάς, δεν το κάνει συχνά άνθρωπος. Οπότε αυτό από μόνο του δείχνει το μεγαλείο του Αλέξανδρου Νικολαίδη. Ήταν τόσο δυνατή η ψυχή του που ξέρω ότι ακόμα και όταν δεν αισθανόταν πολύ καλά, δεν έδειχνε σε κανέναν το παραμικρό. Και ήταν εκεί στα παιδιά του, στις δραστηριότητές του, στους φίλους του, σε όλους εμάς που μπορεί να ήμασταν μακριά. Όταν ήξερα ότι ο Αλέξανδρος είχε αυτό το σοβαρό πρόβλημα, εκείνος ήταν πάντα εκεί, σχεδόν κάθε απόγευμα και παρακολουθούσε το Τσέις. Ήταν ένας από τους πιο, μου το είχε πει, από τους πιο πιστούς μου τηλεθεατές. Και ένα απόγευμα που μίλησα για εκείνον και τον Μιχάλη Μουρούτσο, γιατί είχαμε ρώτηση στο Τσέις, γύρισα λοιπόν και είπα ότι για μένα είναι μεγάλη τιμή και χαρά που είναι φίλοι μου και που ξέρω ότι ο Αλέξανδρος με παρακολουθεί. Θέλω να πω τώρα, επειδή είπες για τον Αλέξανδρο Νικολαίδη, και τον Μιχάλη Μουρούτσο, είναι και δύο πάρα πολύ καλοί μου φίλοι, τους αγαπώ και τους θαυμάζω και ο Αλέξανδρος Νικολαίδης μας βλέπει φανατικά και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι, ρε παιδί μου, πώς να σου το πω, είναι από τους πιο ντόμπρους ανθρώπους που έχω γνωρίσει. Τόσο και παράλληλα τόσο γλυκός και καλός άνθρωπος. Τόσο γλυκός και καλός άνθρωπος. Έφυγε γενναία και μας έδειξε το δρόμο. Αυτό πρέπει να κρατήσουμε όλοι. Και
να παίρνουμε δύναμη όλοι και από τον Αλέξανδρο που έσφυγε τα δόντια και συνέχιζε γιατί μπορούσε να το κάνει μάλλον, πνευματικά είχε πολύ μεγάλη δύναμη και στη Δώρα, αυτή την υπέροχη σύντροφο που στάθηκε δίπλα του εξίσου γενναία, μεγαλώνοντας δύο παιδιά σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Είναι και δυο τους παράδειγμα. Συγκλονιστικά τα όσα λέει η Μαρία Μπεκατόρου.